ανοίξαμε μια μεγάλη ατζέντα αναφορικά με τις επιπτώσεις του Click Away και πώς αυτό το μέτρο υιοθετήθηκε τις πρώτες ώρες από τους επιχειρηματίες της Κρήτης. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο των εμπόρων, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, είναι ο κύριος Βαγγέλης Πατεράκης. Κύριε Πατεράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι τονίζουν οι έμποροι? Ανοίξτε την αγορά, ανοίξτε τα καταστήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτω από τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Η αγορά δεν είναι ακορντεόν. Σωστά, κύριε Πατεράκη? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σήμερα το πρωί στείλαμε μία επιστολή στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεως τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και στον Υπουργό Οικονομικών τον Χρήστο Σταϊκούρα. Διαμαρτυρόμαστε και εντόνως θα έλεγα και δικαίως θα έλεγα, διότι θέλω να πω δύο πράγματα, ότι εμείς σαν εμπόροι, σαν Ελλάδα, σαν χώρα προερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση. Δεν είχαμε μια καθαρή, ήρεμη οικονομία τα προηγούμενα έτη. Δεν ήταν υγιές το περιβάλλον το οποίο εμείς επιχειρούσαμε. Σίγουρα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και αυτό το Click Away, το είχαμε πει και εμείς κύριε Πατεράκη, δεν μπορεί να τρέξει. Όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωραία, εμείς αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για την Κρήτη. Βέβαια, θα μιλήσουμε για την Κρήτη, εννοείται, βέβαια, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Εμείς σαν Ομοσπονδία λοιπόν προσπαθήσαμε μέσω των συλλογικών μας οργάνων και αναφέρομαι στην ΕΣΕ, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας να επικοινωνούμε με τον Πρωθυπουργό, να επικοινωνούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης, να στέλνουμε σαφές τα μηνύματα. Θεωρώ ότι σαν επιχειρηματίες και σαν εμπόροι δείξαμε το καλύτερο μας εαυτό στην προηγούμενη πανδημία, τηρήσαμε τα μέτρα, δεχτήκαμε χωρίς κανένα ενδιασμό και χωρίς κανένα πρόβλημα το κλείσιμο του Αυγούστου. Κλείσαμε την εστίαση και την αγορά πάρα πολύ νωρίτερα. Σηκώσαμε το βάρος, θα έλεγα, σηκώσαμε το τουριστικό βάρος, οι νησιώτες, φέτος σε μια δύσκολη σεζόν τουριστική. Ανοίξαμε τα καταστήματά μας και τα ξενοδοχεία μας και τα εστιατόρια μας, ιδιαίτερα η Κρήτη, για λίγους μήνες, με το αποτέλεσμα που αποτυπώνει αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε βάλει πλάτη στην πανδημία. Και αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να το δει και λίγο σε ειδικό βάθος για την Κρήτη. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς φορτίο μεγάλο όπως τις μεγάλες πόλεις, όπως την Αθήνα, όπως τη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως κάναμε κάτι καλύτερα. Ενδεχομένως δεν κάναμε πάρτι, δεν κάναμε ρεβεγιόν, δεν κάναμε δεξιώσεις, ήμασταν πιο προσεκτικοί. Πρέπει λοιπόν σαν περιφέρεια να ωφεληθούμε κι εμείς αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει πλάτη και τι ζητάμε? Ζητάμε τη μεταχείριση που έχουν τα μεγάλα καταστήματα και σούπερ μάρκετ να την έχουμε και εμείς οι μικροί. Έστω να μπούμε στη λογική να μπαίνει ένας άνθρωπος στο κατάστημα ή δύο αν είναι από τις ίδιες οικογενείες. Δεν γίνεται να λειτουργήσει αυτό το πράγμα έτσι και θέλω να καταλάβετε ότι πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα να αγοράσεις κάτι για το παιδί σου ή για τη σύζυγό σου, ιδιαίτερα ξέρουν οι κυρίες και οι δεσποινίδες ότι αν δεν προβάρουν ένα ρούχο ή ένα παπούτσι δεν πρόκειται ποτέ να το αγοράσουν. Οπότε πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα πράγμα, δώσε μου την τσάντα έξω από την πόρτα του καταστήματος και εγώ θα φύγω? Συνομιλήσατε φαντάζομαι κύριε Πατεράκη και ήρθατε σε επαφή με συναδέλφους σας. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, το κλίμα όλη το... τη βδομάδα. Σωστά, όλη τη βδομάδα. Να μας μεταφέρετε λίγο το πρώτο κλίμα, οι πρώτες αντιδράσεις, τι σας είπαν σήμερα? Όλοι οι εμπορικοί συλλόγοι, ανεξαιρέτως στην Κρήτη, ζητάνε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ζητάμε να ανοίξει η αγορά, με την επιστολή που έχουμε στείλει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ανάπτυξης, ζητάμε να ανοίξει η αγορά. Δεν το ζητάμε εκβιαστικά. Δεν λέμε ότι θα κάνουμε αντιδράσεις. Το ζητάμε λογικά. Και πρέπει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το αίτημά μας αυτό να το αντιληφθεί. Και προς Θεού, δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε πολιτική αυτή τη στιγμή. Εμείς αντιπροσωπεύουμε. Αντιπροσωπεύουμε το εμπόριο μέσα από τα συλλογικά όργανα. Παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις και οι αποφάσεις μας αυτές επιστέλλονται σε ανώτερα κλιμάκια της Συνομοσπονδίας και επικυρώνονται.
Το ζητάμε όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι πάνω στο νησί και θα πρέπει η κυβέρνηση αυτό το κομμάτι να το δει πιο σοβαρά. Όχι ότι μέχρι τώρα δεν τα έχει πάει καλά, όχι ότι οι επιστρεφτές προδοκαταβολές δεν βοήθησαν την αγορά, γιατί είναι μια ρευστότητα η οποία τη βλέπουμε. Το εμπόριο δεν πάει καλά έτσι αλλιώς, έχει μια πτώση 50 και 60% ανάλογα το είδος. Μάλιστα. Ζούμε λοιπόν με τις επιστρεφτές προκαταβολές, αυτό θα το ομολογήσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε ότι τα κάνει όλα λάθος η κυβέρνηση. Προς Θεού, το θέμα είναι ότι θεωρούμε ότι σε επίπεδο Κρήτης αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα πιο ευνοϊκά για μας και να έχουμε τουλάχιστον το δικαίωμα να μπαίνουν οι πελάτες στα καταστήματα, έστω και σε μικρό αριθμό. Έστω και ένα άτομο, αυτό που μας είπατε στην αρχή. Έστω και ένα άτομο. Μάλιστα. Γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο εκ μέρους μας όταν σε ένα σούπερ μάρκετ πηγαίνεις και ξέρεις πολύ καλά ότι καμιά φορά δεν είναι και τα πράγματα. Υπάρχουν και συνωστισμοί. Συνωστισμοί υπάρχουν, αλλά όχι στα μικρά καταστήματα. Κύριε Πατεράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να συνομιλήσω και να εκφράσω την αγανάκτηση. Και εδώ είμαστε, κύριε Πατεράκη, καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Ξέρετε ότι σε κάθε εκπομπή έχουμε κάποιο εκπρόσωπο εμπόρων προκειμένου να διατυπώνει την άποψη, που εκπροσωπεί βέβαια και τον κλάδο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πατεράκη. Καλό σας βράδυ.